Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Κορανιτζίδη, καλή σας ημέρα. Καλησπέρα κύριε Ναυτούλη. Καλησπέρα πια, σωστά. Ακροατές. Σας βρίσκουμε και στη Λαϊκή. Πού είστε σήμερα? Ναι, εκτός είμαι. Εκτός. Δεν πειράζει. Να δούμε τους παραγωγούς μας, να δούμε τον κόσμο μας. Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Δεν μπόρεσα όμως, επειδή άκουσα από την εισαγωγή σας κάποια πράγματα, δεν μπόρεσα να παρακολουθήσω. Να παρακολουθήσετε. Οπότε δεν γνωρίζω. Η κυρία Κόζατ, ξέρετε ίσως και θα έχετε διαβάσει την ανακοίνωση που έχει βγάλει η ομάδα της Καστοριάς. Για τα εμπόδια που συναντά στην έκδοση της άδειας από την πλευρά υπαλλήλων και αιρετών, όπως λέει, που σε αγαστή συνεργασία αρνούνται πεισματικά να δώσουν άδεια τέλης του αγώνα από την πλευρά της περιφέρειας. Η κυρία Κοζατσάνη δηλώνει ότι μπορεί να λυθεί το ζήτημα με μια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε να μεταφερθεί η ευθύνη τέλεση των αγώνων στον Δήμο της Καστοριάς και με υπογραφή δική σας οι αγώνες να γίνονται κανονικά, με την προϋπόθεση όμως ότι θα πέσει η χωρητικότητα του γηπέδου. Ναι, αν είναι θέμα ευθύνης, κύριε Νατσούλη, αύριο το πρωί. Μάλλον σε 5 λεπτά. Άρα τι θέμα είναι αυτό τώρα, κύριε Κόζατσάνη? Η ανάληψη της ευθύνης είναι το μόνο εύκολο. Στη Λαϊκή ήρθα μετά από την αντιπεριφέρεια. Είχαμε κάποιες συνεντεύξεις τύπου. Ναι, για το Ραν Γκρις. Με την Δέσποινα Κουζατσάνη. Δεν αναφέρθηκε το συγκεκριμένο θέμα για το γήπεδο, οπότε δεν είχα ακούσει τις δηλώσεις. Συζητήθηκε όμως, μας είπε η κυρία Κοζατζάνη, πριν λίγες μέρες. Παρ' όλα αυτά, να εξετάσουμε το θέμα άμεσα με τις υπηρεσίες και μόλις επιστρέψω στο γραφείο. Μάλλον τώρα θα τηλεφωνήσω στο γραφείο για να επιληφθούν του θέματος και αν είναι έτσι, κανένα πρόβλημα. Να μειωθεί η χωρητικότητα του γηπέδου και την επόμενη στιγμή να υπογράψουμε για να γίνει η τέλεση του αγώνα. Η τέλεση των δύο αγώνων, γιατί έχει δύο ακόμη εδώ σε έδραση. Και όλων των υπολείπων. Ναι. Να πω όμως και κάτι άλλο, ότι ως νέα δημοτική αρχή είμαστε εμείς που ξεκινήσαμε τις διαδικασίες για την αδειοδότηση του γηπέδου, για την στατική αποκατάσταση, όπως γίνεται αυτή τη στιγμή στο κλειστό γυμναστήριο Καστοριά. Να γίνει και στο ΔΑΚ. Να πραγματοποιηθεί και στο γήπεδο. Γιατί τόσα χρόνια δεν υπήρχε άδεια, δεν υπήρχε καμία μελέτη για τη στατική αποκατάσταση. Οπότε είμαστε εμείς η δημοτική αρχή που έχουμε ξεκινήσει όλες τις ενέργειες. Άρα, για να είναι το γήπεδο έτσι όπως πρέπει να είναι, δηλαδή να πληρεί τις προδιαγραφές για να φιλοξενεί και κόσμο και ομάδες, θα πρέπει να γίνουν κάποιες εργασίες. Τη μελέτη λοιπόν για τις εργασίες αυτές την έχουμε έτοιμη. Περιμένουμε τη χρηματοδότηση ή από τον Αντώνη Στρίτσης είτε από πρόγραμμα της περιφέρειας, αναλόγως πώς θα κινηθούμε πιο γρήγορα, για να ξεκινήσουν οι εργασίες και στο γήπεδο. Από εκεί και πέρα όμως, για να επικεντρωθούμε στο συγκεκριμένο θέμα, κανένα πρόβλημα, απολύτως κανένα θέμα. Σας λέω, μακάρι να είναι έτοιμο. Να είναι τόσο απλό και να μεταφερθεί η αρμοδιότητα σε εσάς. Ναι, να το υπογράψουμε για να γίνει η τέλεση του αγώνα. Βέβαια, έχετε δίκιο, γιατί το είπε και η κυρία Κοζατσάνη. Δεν είναι μόνο να λυθούν τα προβλήματα για τους δύο αυτούς εντός έδρας αγώνες. Δεν θα μπορέσει να παίξει, αν βγει η Καστοριά τρίτη εθνική τελικά, που όλοι το ευχόμαστε, αν δεν λυθούν αυτά τα ζητήματα. Και προς αυτή την κατεύθυνση καταλαβαίνω ότι κινείστε, να γίνει στατική επάρκεια, να γίνουν μελέτες και διορθώσεις. Δεν θα μπορεί να παίξει αυτό το γήπεδο. Και ο αγωνιστικός χώρος είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Έχω τις φωτογραφίες όταν το είχαμε παραλάβει. Ήταν ένα χωράφι, όσο πιο απλά μπορώ να το πω, και λαϊκά θα έλεγα. Αυτή τη στιγμή ο αγωνιστικός χώρος είναι σε άριστη κατάσταση. Και επίσης έχουμε έτοιμη και τη μελέτη για τον Στίβο, για τον περιβάλλον χώρο του αγωνιστικού χώρου, είναι έτοιμη και αυτή για χρηματοδότηση. Άρα, καλώς εχόντων των πραγμάτων, εάν περάσει η αρμοδιότητα, όπως είπαμε, σε εμάς, κανένα πρόβλημα, την επόμενη στιγμή να το υπογράψω εγώ ο ίδιος. Ναι, αυτό πρέπει να γίνει πάρα πολύ γρήγορα πάντως. Θα γίνει. Ίσως με ένα έκτακτο συμβούλιο, δεν ξέρω πώς ποιος είναι ο τρόπος. Θα κάνουμε τα αδύνατα δυνατά, ώστε στο επόμενο εντός έδρας ματς η ομάδα της Καστοριάς να παίξει τη φυσική της έδρα. Το χώρο που πρέπει, έτσι. Το γήπεδο που πρέπει. Σήμερα δίνει βέβαια έναν αγώνα στην Πάρκα, άρα είναι εκτός έδρας ο αγώνας αυτός. Να ευχηθούμε να πάνε καλά τα πράγματα. Να έχουμε καλή επιτυχία, να η ομάδα μας να ανέβει κατηγορία. Είναι η ομάδα της πόλης. Είναι η ομάδα των συμπολιτών μας. Πρόσφατα, την Κυριακή που μας πέρασε, φιλοξενήσαμε μία άλλη ομάδα εδώ στην περιοχή μας.
και όλοι ήταν αυτόπτες μάρτυρες του γεγονότος ότι ήρθε πολλής κόσμος. Έφαγαν εδώ πέρα στην Καστοριά, έφυγαν τον καφέ τους στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος της Καστοριάς. Οπότε είναι μια κίνηση που την έχουμε απόλυτα ανάγκη. Σωστά. Έτσι θα κινηθούμε, έτσι πορευόμαστε. Αυτός είναι ο στόχος μας. Και πιστεί, όπως λέω στο χρονοδιάγραμμά μας, θα έχουμε όλα αυτά που πρέπει για να έχει την προώθηση που χρειάζεται η πόλη μας. Άρα, μισό λεπτάκι. Με την επιστροφή σας τώρα στο Δημαρχείο μετά τη Λαϊκή. Όχι, ουσιαστικά τώρα, ασχολείστε με αυτό το ζήτημα και θα με τις υπηρεσίες τηλεφωνικά και θα επιληφθούν του θέματος για να έχω άμεση ενημέρωση και να προχωρήσουμε τις διαδικασίες. Και αν είναι να αναλάβει την ευθύνη ο Δήμος, να βάλετε την υπογραφή σας. Με μεγάλη μου χαρά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κορενσίδη. Να είστε καλά. Τα λέμε. Αυτά λοιπόν και με τον Δήμαρχο. Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.